Να καταχωρούνται οι απουσίες των μαθητών που οφείλονται στη γρήπη χωρίς όμως να προσμετρούνται ως και πέντε εργάσιμες ημέρες. Προβλέπει νέα κύκλες με την οποία θα ανοίξουν και πάλι τα σχολεία την ερχόμενη Δευτέρα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Όπως καθορίστηκε στην Υπουργική Αποφασή, προκύπτει μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας το οποίο αναφέρεται στα επιδημιολογικά δεδομένα και στον χρόνο που αυτά εμφανίζονται. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Υγείας αναφέρει πως η κορύφωση της γρήπης, της εποχικής γρήπης αναμένεται νωρίτερα φέτος από άλλες χρονιές και κυμαίνεται σε ψηλά επίπεδα. Γι' αυτό προτείνεται οι μαθητές που εμφανίζουν συμπτώματα να παραμένουν στο σπίτι με στόχο να περιοριστεί η πιθανή μετάδοση αναπνευστικών ή άλλων νοσημάτων και να προασπιστεί η δημόσια υγεία. Μάλιστα, η απόφαση αυτή έχει και αναδρομική ισχύ για απουσίες που έχουν γίνει λόγω και τους δύο τελευταίους μήνες του 2022. Το Υπουργείο Παιδεία, βλέποντας τι υγειονομικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται και το επικίνδυνο κοκτέιλ των εποχικών ιώσεων της γρήπης τύπου Α και τύπου Β αλλά και του κορονοϊού που υπάρχει ακόμα στην κοινότητα, αποφάσισε να λάβει άμεσα το συγκεκριμένο μέτρο. Αυτή είναι η σύσταση και του Υπουργείου Υγεία και του Υπουργείου Παιδεία, γιατί θέλουμε να περιορίσουμε την πιθανότητα μετάδοση και να προσπίσουμε τη δημόσια υγεία. Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Παιδεία, στηριζόμενο στα ιατρικά δεδομένα που το Υπουργείο Υγεία είναι αρμόδιο και υποδεικνύει, mm -hmm. και με σεβασμό απέναντι στον κάθε μαθητή και στην κάθε οικογένεια, εξέδωσε αυτή τη συγκεκριμένη εγκύκλιο για μη προσμέτρηση απουσιών από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο και σε μία διάρκεια 5 ημερών. Η απόφαση τη μη προσμέτρηση των απουσιών ισχύει και για του μαθητέ οι οποίοι νοσούν με κορονοϊό. Το μόνο που χρειάζεται ένα παιδί με γρήπη για να κάτσει στο σπίτι του είναι η προσκόμιση βεβαίω γιατρού, όπου θα αναγράφονται και οι ημέρε κατά τι οποίε ο μαθητή ήταν άρρωστο. Οι συγκεκριμένε απουσίε θα σβήνονται εντελώ, χωρί να χαρακτηρίζονται δικαιολογημένε ή αδικαιολόγητε. Πέρα σε δευτεροβάθμια από τι 114 απουσίε ή στο δημοτικό από το 50 συν ή από τι άλλε περιπτώσει απουσιών που δεν προσμετρώνται, όπω 20 μέρες και παραμονή στο νοσοκομείο, το ξέρουν καλά οι εκπαιδευτικοί και οι γονεί, ε, αυτέ οι πέντε μέρε, είναι εργάσιμε ημέρε, δεν προσμετρώνται, εφόσον προσκομιστεί βέβαια ε, βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ακόμη και από ιδιώτη γιατρό.